Παραμονή πρωτοχρονιά του 2018 έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφός μας, μα, ο οδηγό απορριμματοφόρου στο Δήμο μα, το Δήμο Λικόβρη Πεύκη, μετά, μετά από μάχη που έδινε από τι 23 Οκτώβρη, όταν και σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα σε εισαγωγικά, που του στέρισε τελικά τη ζωή. Στην ανακοίνωση του σωματείου μα, σημειώναμε μεταξύ άλλων όταν το φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων παίρνει τέτοιες διαστάσεις σε ένα κλάδο, αιτία δεν είναι η κακιά ώρα. Αιτία είναι η εντατικοποίηση της εργασίας λόγω της έλλειψης προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα κακοσυντηρημένα παλιά μηχανήματα, τα λυψά ως ανύπαρκτα μέσα προστασίας, η αγκληματική αδιαφορία των υπευθύνων. Οι υπεύθυνες είναι οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, τη πλειοψηφίας των δημάρχων και το σύστημα που βλέπει ως κόστος την υγεία και την ασφάλειά μα, ω κόστο την ανανέωση μηχανημάτων και υποδομών και θυσιάζει τι ζωέ μα. Τα εργατικά ατυχήματα είναι εργοδοτικά εγκλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση και στο αμαξοστάσιο του Δήμου μα. Παμπάλαια μηχανήματα, με λήψει και βλάβε, ελλειπή προσανατολισμό στην προστασία τη υγιεινή και τη ασφάλειά μα, πίεση να βγει η δουλειά, να βγει ο τομέα, άστατα ωράρια που πατάνε στην 24ωρη λειτουργία υποδομές που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και σε εμά πλήθαιναν τα εργατικά ατυχήματα και όλοι συζητάγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Αδιαφορία για τους εργαζόμενους, αποποίηση ευθυνών, κατάτμιση των εργαζομένων ανάλογα με τις σχέσεις εργασίας, ακόμα και στα μέσα ατομικής προστασίας και την ιατρική παρακολούθηση, συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης με κάθε ευκαιρία του σωματείου που δεν είναι του χεριού τους. Είναι σοβαρές οι ευθύνε της Δημοτικής Αρχής για όλα αυτά. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων. Να σταματήσουν να κυκλοφορούν σαράβαλα υπερφορτωμένα με φθαρμένα ελαστικά οχήματα. Σήμερα, παραπάνω από ένα χρόνο μετά, τα σοβαρά εργατικά δικήματα κάθε χρόνο αυξάνονται γιατί οι αιτίες που τα προκαλούν όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά και ενισχύονται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει βάψει τα χέρια τη με το αίμα των εργατών. Σε λίγο πάμε σε εκλογέ και ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα τη Επιτροπή που έχει συστήσει. Πόσο μάλιστα να οδηγήσει σε ουσιαστικέ παρεμβάσει και βέβαια να εφαρμοστούν κιόλα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση. Σε λίγο μια νέα κυβέρνηση θα συστήσει μια νέα Επιτροπή που θα συσκέπτεται άλλα τόσα χρόνια και ούτω καθεξής. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη σημερινή ημερίδα, τις συζητήσεις και τη συζήτηση που διεξάγεται. Θέλουμε να σταθούμε σε δύο σημεία. Πρώτον, θεωρούμε πως πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε κάθε εργάτη ότι η προάσπιση της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειά σημαίνει την αποκλειστική υποχρέωση του εργοδότη, δηλαδή της Δημοτικής Αρχής και του κράτους, να παίρνει όλα τα απαραίτητα θεσμικά, οργανωτικά και πρακτικά μέτρα. Το σημειώνουμε αυτό γιατί γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τόσο από τι Δημοτικέ Αρχέ και την Κυβέρνηση, όσο και από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, να χρεωθεί στου εργαζόμενου η ευθύνη για τη μη τήρηση των μέτρων προστασία. Να του αποδοθούν ουσιαστικά οι ευθύνε των εργοδοτικών εγκλημάτων. Το ξεκαθαρίζουμε. Η εργοδοσία πότε με το μαστίγιο. Η δουλειά πρέπει να βγει, η πόλη πρέπει να καθαρίσει. Αν μιλά, θα στοχοποιηθεί, δεν θα σου ανανεωθεί η σύμβαση, θα σου βγάλουμε το λάδι σε άλλο πόστο κτλ. Πότε με το καρότο μπορεί να φύγει νωρίτερα όταν τελειώσει τη δουλειά, πλασματικέ υπερορίε κτλ. Επιδιώκει την εντατικοποίηση τη εργασία, να βγάζουν την ίδια δουλειά λιγότεροι εργάτε σε λιγότερο χρόνο, με χαμηλότερο κόστο για αυτοί και μεγαλύτερη καταπώνηση και επαγγελματικό κίνδυνο για αυτού. Είναι άλλο θέμα αν πολλοί εργάτε αποδέχονται αυτή την κατάσταση, γιατί ουσιαστικά εξαναγκάζονται από τι συνθήκε ζωή, τα πενιχρά μεροκάματα, την ανεργία, τα δάνεια, το πετσόκομα των μισθών του. Εμεί λέμε ότι πρέπει με συλλογικέ διαδικασίε να οργανώσουν την επεράσπιση τη ζωή και τη ασφάλειά του, ότι αυτό ο δρόμο έχει θυσίε, σημαίνει συμμετοχή και σύγκρουση στου αγώνε, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για ανατροπή του συνόλου των πολιτικών που στρέφονται ενάντια στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργατών ω τάξη, αλλά όχι σε καμιά περίπτωση ευθύνη για τα εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα όπω το εννοούν τα αφεντικά. Αυτή την έχει αποκλειστικά η εργοδοσία και το κράτο τη. Δεύτερο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχτούμε ω κανονικότητα να τσακίζεται κάθε λίγο ένα από εμά. Το σημειώνουμε επίση. Γιατί έχει οξυνθεί η προπαγάνδα κυβέρνηση και δημοτικών αρχών ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, βλέπω το ότι η χώρα έχει φτάσει στη χρεοκοπία. Εμεί καταλαβαίνουμε και είμαστε στο πλευρό σα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα. Είναι η λογική: το γιοφύρι δεν θα σταθεί χωρί το αίμα του εργάτη. Για μα, αυτή η κανονικότητα είναι ο ρεαλισμό που εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που πλουτίζουν από το αίμα μα και καλοπερνούν σε βάρο μα. Στην εποχή μα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις επιστημονικές, τεχνολογικές, το εργατικό δυναμικό για να σχεδιάζεται η παραγωγή ώστε να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλειά μας και να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας που συνεχώς αυξάνονται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που θεωρούν ως κανονικότητα τα εργατικά ατυχήματα δεν έχουν κανένα συμφέρον από μια τέτοια εξέλιξη γιατί τώρα αυξάνουν τα κέρδη όσων υπηρετούν. Όμως στον κλάδο μας η απόσταση αυτής τη κανονικότητας με το δικό μας το ρεαλισμό, το ρεαλισμό μιας κοινωνίας που θα παράγει με γνώμονα τα δικά μας συμφέροντα, είναι συχνά ως η απόσταση ανάμεσα στο θάνατο ή το, σοκα... το σακάτεμα και τη ζωή. Κλείνοντας, θεωρούμε πως η σημερινή ημερίδα και οι πρωτοβουλίες που θα πάρει το Συνδικάτο μας το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε συνάδελφο, να γίνουν πηξίδα του αγώνα μας.